Η Σοφία Μουτίδου. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Η Σοφία Κουρτίδου. Και η Κρυσταλία σας καλωσορίζουν στο The Booth Plus. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη The Booth με πάρα πολύ χριστουγεννιάτικη διάθεση και πολλά μαλλιά από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά στο πρόσωπό μου. Περιμένουμε τα Χριστούγεννα, παιδιά. Έτσι, ζούμε σε mode. Νομίζω, ναι. Έτσι, θα είναι τα καλύτερα Χριστούγεννα που έχουμε περάσει φέτος. Έτσι, με κόσμο στο σπίτι. Ανοιχτά τα σπίτια μας και ανυπομονούμε. Με μαγαζιά, δώρα που θα φανταζόμαστε. Ναι, δώρα. Παιδιά, ισχύει ότι την ημέρα... Κάτω. Ισχύει ότι την ημέρα της παραμονής, το βράδυ δηλαδή που συνήθως μαζευόμαστε για να φάμε με τους φίλους μας και την οικογένειά μας, υπάρχει, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε μετά τις 10 η ώρα το βράδυ. Δηλαδή, ό,τι είναι να κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε το μεσημέρο απόγευμα. Ναι, θα κάνω ανακοινώσεις μεσημέρο το απόγευμα. Αλλά πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Λιγότερα από μια πόσα. Τα μωρά πιάνονται. Τα μωρά για πόσες πιάνονται? Υπάρχει πάντως μια φήμη ότι θα είναι λιγότερα από 9. Κάτι άκουσα τώρα πάνω, παιδιά, δεν θέλω να... Λιγότερα από 9. Ναι, λένε ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, ότι σφίγγει λίγο ο κλοιός και στο εξωτερικό τα πράγματα είναι δύσκολα και ότι εμείς αντίστοιχα... Στο εξωτερικό τα μαγαζιά είναι ανοιχτά και τρώνε. Σε παρακαλώ, ξέρεις εσύ πήγες, ήσουν εκεί πέρα, πώς γνωρίζεις? Δες τον εδώ πέρα, θα σου δείξω εγώ μια υπέροχη διαφήμιση που ξεκίνησα εγώ, παιδιά, να βλέπω το βιντεάκι και λες, πού θα καταλήξει, γιατί το κάνει αυτό, τι γίνεται. Και είναι ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο βίντεο που θέλω να το δείτε και θα το σχολιάσουμε μετά μαζί. Εντάξει, κάποια ντροπή, έτσι. Εντάξει. Εγώ, ναι, φαντάζομαι που το είχα δει ήδη 3 φορές και τώρα πάλι συγκινήθηκα. Ναι, λένε ότι είναι η πιο συγκινητική διαφήμιση για το 2020.
Και έχει αγγίξει πάρα πολύ κόσμο. Παιδιά, είναι... είναι τρομακτικό. Ναι. Δηλαδή, κάναν τα πάντα να βάλουν το δάχτυλο μέσα στο μάτι μας για να κλάψουμε. Ναι, ήταν απίστευτο. Το μήνυμα της διαφήμισης λέει ότι είναι να φροντίζουμε όσοι έχουν πραγματική αξία στη ζωή και βλέπεις εδώ πέρα τη δύναμη, βλέπεις πώς εντυπωσιάζονται όλοι οι άνθρωποι που σου λένε «Μα τι κάνει τώρα ο άνθρωπος, είναι με τα καλά του». Δηλαδή, σκέφτεσαι όλο αυτό που σε βάζει σε διάφορες... Και τελικά... Είναι... Ναι. Αυτό, ρε παιδί μου, για να το γυρίσουμε στην τέχνη της διαφήμισης. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό τι μυαλά είναι αυτά που μαζεύονται και κάνουν αυτό το brainstorming, πώς λέγεται, brainstorm? Ναι, brainstorming. Και τι λένε, ας πούμε. Εσύ το αναρωτιέσαι αυτό, που είσαι το μυαλό που τρέχει πιο γρήγορα από κάθε μυαλό που γνωρίζεις. Είναι λόπι, ποτέ όμως στρατηγικά. Δηλαδή αυτοί κάνουν... Όχι, δεν ισχύει. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα. Αυτό που κάνεις στο τέλος του show σου, που δεν μπορώ να το αποκαλύψω, γιατί όποιος δεν το έχει δει, καλό. Αλλά είναι μήνυμα αυτό. Ναι, αλλά όπως και να έχει. Θέλω να σου πω ότι το ίδιο πράγμα είναι. Απλά αυτό γίνεται σε μια άλλη βάση, σε ένα γραφείο, και αυτή είναι η δουλειά και είναι πιο εστιασμένη, κατάλαβε. Αυτό, τώρα ας πούμε, αυτοί είπανε. Ποιο είναι το βασικότερο, σκεφτήκαν αυτό, πώς μπορούν να το αναπαράξουν, τι θα μοιάζει με. Αυτό θα έλεγα, δεν είναι μόνο ιδέα. Να ξέρετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει καταλυτικό ρόλο η μουσική πρώτα απ' όλα. Αυτό ήθελα να πω. Αν βλέπαμε το ίδιο με μια άλλη μουσική, μουσική δεν μας θα μας προκαλούσε κατευθείαν... την ίδια συναισθηματική αντίδραση. Πριν δούμε το αποτέλεσμα και τι είναι το συγκινητικό, βλέπαμε έναν άνθρωπο. Εντάξει, που πάντα μας αγγίζει ούτως ή άλλως η τρίτη ηλικία. Ναι, εγώ νόμιζα ότι έχει να κάνει με την άνοια στην αρχή, με τη μοναξιά. Έγινα χάλια γιατί έχω τον πατέρα μου που τον έχω σε γυροκομείο και έχει άνοια. Όλα αυτά με ψηλό άρχισαν να με τσακίζουν. Μετά πήγε να κάνει γυμναστική. Μετά οι γείτονες τον ξέρανε. Λέω, τι γίνεται, δεν είναι απομονωμένος. Η κόρη μου είπε προχθές ότι τους έβαλαν στο σχολείο να δούνε λίγο από τη λάμψη το θρίλερ χωρίς μουσική. Και δεν φοβήθηκε. Ακριβώς αυτό. Ήταν, λέει, σχεδόν αστείο. Ναι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτό και εδώ πέρα είναι μια μεγάλη κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε για τις ιδέες. Μπορεί όταν κάποιος είπε αυτή την ιδέα. Να είπε κάποιος τώρα, μωρέ, πώς θα τον βάλουμε τώρα να κάνει γυμναστική. Μπορεί αυτό να μην φανεί ωραίο. Δηλαδή, το πώς θα ξεκινήσει κάτι σαν μια ιδέα όταν γεννιέται και το πώς θα υλοποιηθεί, έχει... Βέβαια, γιατί μπορεί να είναι λαϊκιστικό, γραφικό, χαζό. Ο τρόπος που θα γίνει... Παίζει μεγάλη σημασία η σκηνοθεσία. Ο τρόπος που θα πάρει τα πλάνα ο σκηνοθέτης και θα δώσει την ατμόσφαιρα. Σοφία, απλά τίποτα θα έλεγα, γιατί μην το ξεχάσεις, για τη μουσική, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα διαστήματα μουσικά. Δηλαδή, τα θρίλερ έχουν μέσα τους αυτό που λέμε ημιτόνια. Όταν ακούσω αυτό το ταν, 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 ταν. Είναι, οι νότες έχουν διαφορά ένα ημιτόνιο, το οποίο σε φέρνει σε αυτή τη συναισθηματική κατάσταση ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι σαν, δηλαδή, ότι θα γίνει αντίστοιχα και η μουσική, δηλαδή. Είναι, ναι. Αυτό που λες, αν δεις όλες τις σκηνές των thriller. Λες, αν δεις χωρίς το sound design που λέμε, γιατί δεν είναι μόνο η μουσική, είναι το sound design. Είναι μια πόρτα που τρίζει. Είναι κάτι που λες, Παναγία μου, τώρα έρχεται, το νιώθεις. Αυτό ακουμπάει στον ψυχισμό μας. Ακριβώς. Αντίστοιχα αυτή η μουσική. Για μένα, δηλαδή, η μουσική είναι το πιο καταλυτικό τώρα, σε αυτό το σπορ. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει λοιπόν ένας σκηνοθέτης, ο Κριστιάν Μουντζίου. Να. Νόμιζα ήταν Μουντζίου, αλλά είναι Μουντζίου. Αυτός έχει κάνει διάφορες ταινίες. Είναι γνωστός για το μία που λέγεται τρεις εβδομάδες, δύο μέρες, τρεις ώρες. Ένα τέτοιο. Σπαστό με χρόνο. Το έχω δει και αυτό. Δεν υποτιμώ, απλώς δεν θυμάμαι τον τίτλο. Και έχει κάνει και το Πέρα ή Πίσω από τους Λόφους. Το Πέρα από τους Λόφους, νομίζω είναι αυτό που σας προτείνω. Είναι μια ταινία για μένα από τις καλύτερες που έχω δει στη ζωή μου. Ωραία. Ο οποίος θεωρείται πολύ βαρύ σκηνοθέτης. Εγώ δεν είδα τίποτα βαρύ. Οι ηθοποιοί είναι πολύ. Είναι κανονικοί ηθοποιοί. Είναι ιστορία σε ένα μοναστήρι. Δύο ώρες ταινία και δεν έχει μουσική. Καθόλου τίποτα. Ούτε νότα. Εντάξει. Η νότα ή πέφτει στο τέλος, στους τίτλους. Γιατί νομίζω ότι όταν έπεσε το τίτλος κατάλαβα ότι δεν είχε τόση ώρα. Ή το φαντάστηκα εγώ και είπα, αχ, δεν είχε μουσική. Δεν θα πάρω αμαρτία. Αξίζει καταρχάς να δούμε την ταινία αυτή. Δεν μπορώ να σας περιγράψω γιατί είναι αυτό, το Πέρα από τους Λόφους. Ο Κριστιάν Μουντζίου είναι ένας σκηνοθέτης πολύ ιδιαίτερος, όχι βαρύς, ο οποίος έκανε αυτό το πείραμα και δεν έβαλε μουσική. Και αυτό τι, αλλά τι αποτέλεσμα είχε. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν το κατάλαβες. Είναι σαν εκείνη την ταινία που βγήκε πριν από δύο χρόνια περίπου, που δεν μιλάνε καθόλου για ένα διάστημα. Γιατί υποτίθεται ότι αν μιλήσουν, βγαίνουν κάποια τέρατα και τους τρώνε. Το ξέρετε αυτό? Όχι. Ναι, είναι μια τέτοια ταινία που στο σινεμά δεν μπορείς να τη δεις, γιατί σου χαλάει όλη την ατμόσφαιρα. Δεν μιλάνε καθόλου τίποτα. Ποιος? Οι πρωταγωνιστές, τίποτα. Όλη η ταινία είναι τίποτα. Δεν είναι βουβός κινηματογράφος. Συγγνώμη. Είναι εμπορική, είναι αμερικάνικη. Είναι, ας πούμε, το κόνσεπτ ότι αν μιλήσουν θα τους φάει κάποιος. Ναι.
Και αυτή πηγαίνει. Γιατί δεν μπορεί να το δει σε σινεμά. Πρωταγωνίστρια. Γιατί όλοι μιλάνε, συμμετέχουν και σου χαλάει όλο το mood. Είναι εκπληκτικό, θα σα αρέσει πολύ. Όπως και να έχει, εγώ να πω, επειδή εγώ έχω. Η κόρη μου νομίζω ότι δεν ξέρει ότι δουλεύω στη τηλεόραση. Πολύ συνδεδεμένα τα Χριστούγεννα με τους παππούδες μου και επειδή δεν τους έχω τα τελευταία χρόνια και μου λείπουν πάρα πολύ, θέλω να σας πω ότι όσοι τους έχετε ακόμα, μην το παίρνετε ως δεδομένο, γιατί όταν φεύγουν οι παππούδες μας είναι πολύ μεγάλη η απώλεια, πολύ βαθιά και πολύ έτσι, στη ρίζα μας και στη βάση μας, και να τους, μην τους ξεχνάτε τα Χριστούγεννα και μην τους ξεχνάτε γενικά, αλλά και τα Χριστούγεννα που σε άλλες συνθήκες θέλαμε να βγαίνουμε έξω με τους φίλους μας και τα λοιπά, καλό είναι να περνάμε περισσότερο χρόνο με τους ανθρώπους που μας έχουν μεγαλώσει. Ακριβώς. Καλά, με διέλυση τώρα θέλω να πάω και στον πατέρα μου σήμερα. Ειδικά τώρα, παιδιά, όπως είναι. Εγώ δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα που βγάζω τα βίντεο με τη γιαγιά μου από ανθρώπους που λέει πόσο θα ήθελα να την είχα και εγώ τη γιαγιά μου, πόσο τυχερή είσαι που την έχεις. Και γι' αυτό έκανα και μια σειρά από stories μέσα στην καραντίνα που έλεγα το πρωί, παιδιά, παίρνω τη γιαγιά μου σαν υπενθύμηση να πάρετε και εσείς τους ανθρώπους που αγαπάτε και είναι μόνοι. Πολλές φορές μέσα στους γρήγορους ρυθμούς το ξεχνάμε. Πολλές φορές, λοιπόν, κατά βάση. Πάτε να κερδίσετε για να μπορείτε να πηγαίνετε μόλις βγούμε από την καραντίνα, να δείτε όλους αυτούς τους αγαπημένους ανθρώπους. Γιατί πρόσεξέ με, 26 του μήνα, με το που θα έρθουν τα Χριστούγεννα. Άλλαξε. Στο ναι, τσούς, ναι, 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 ναι. Α, πιο σύντομα θα πληρωθεί εδώ πέρα, γιατί θα είναι το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο. Που σημαίνει ότι την πρώτη χρονιά μπορείς να πάρεις το αριστερό σπίτι. Στο Just θα γίνει η κλήρωση για αυτό το υπέροχο Volkswagen T-Roc που μπορείς να το κάνεις δικό σου. Γιατί πού θα πάει, δεν θα βγούμε από την καραντίνα, δεν θα θες να τρέξεις στα λιβάδια, στα χωράφια. Να πας στους δικούς σου ανθρώπους, να μην πάω εγώ στην Αλεξανδρούπολη με το αυτοκίνητο. Μαζί θα πάμε. Λοιπόν, και θα το φορτώσουμε κιόλας, βλέπεις. Θα γυρίσουμε να πάρουμε λάδια, ό,τι θέλετε. Τα μωρά της Πινιλόπης. Τίποτα, ναι. Θα τα πιάνουν λίγο. Μέσα. Διεκδίκησέ το στο 14999, γιατί αν δεν το πάρεις εσύ, θα το πάρουμε εμείς. Καταλαβαίνεις. Κρίμεν, όχι. Μην πεις μετά ότι το πάμε. Εμείς το πάμε. Μαλιά, συμπλώσεις. 14999. 26 κληρώνει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα έχουμε βρει με τα κορίτσια εδώ. Θες να πει άλλη θέμα? Κανείς δεν τα σπάει όλα. Άλλη εγώ είμαι τώρα. Εντάξει, ωραία. Ποιος έχει το θέμα της διδασκάλου? Εγώ, ναι. Εγώ θα σηκωθώ. Είδες που σηκώθηκα, βέρεσαι και τσάμπα. Ωι, τσάμπα, αλλά μου αρέσουν πολύ τα χοχοχό σου σήμερα. Ε. Χοχοχό είναι δικά σου. Ας τα δικά μου, βρε παιδάκι μου, εκεί είναι το θέμα. Δείτε λίγο σκουλαρίκι που είναι πιο χριστουγεννιάτικο που πεθαίνει. Επιμέλεια, Πινελόπη Αναστασιοπούλου. Χοχοχό. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο από μια συνέντευξη που. Όχι, πήρα λάθος θέμα. Όχι συνέντευξη. Από... Υπέροχο είναι όλο αυτό. Μια συνομιλία λοιπόν που είχε σε αυτή την εκπομπή που. Να, αυτή. Που δανειζόμαστε πολύ συχνά θέματα από εκεί, διότι οι καλλιτέχνες συναντιούνται μεταξύ τους και ο ένας συνεντευξιάζει τον άλλον. Έτσι. Να δούμε λοιπόν τι είπε η Κατερίνα Διδασκάλου για το μητρικό της ένστικτο. Να δούμε. Δεν είναι ότι είχα το μητρικό ένστικτο πολύ ανεπτυγμένο πολύ γρήγορα. Όχι. Είναι ότι νομίζω. Τα παιδιά μου, εγώ τα αγάπησα με το που τα είδα. Όταν τα είδα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ας πούμε, με την πρώτη μου κόρη. Ήμουνα πολύ αμήχανη. Στη Νέα Υόρκη ήταν και πολύ ωραίες, ευχάριστες. Την γέννησα πάρα πολύ εύκολα. Σε ένα ηλιόλουστο δωμάτιο και καθόλου, ξέρεις, σε μπουντρούμια και σε υπόγεια, σε χειρουργία. Και... Ναι, και την έβλεπα έτσι σαν... Θυμάμαι την τελευταία νύχτα που έμεινα στο νοσοκομείο πριν την πάρω να πάμε σπίτι και λέω, ωραία, θα τη θυλάσω και θα την αφήσω να την αλλάξουν απόψε, άμα χρειαστεί, οτιδήποτε να το κάνουνε, νοσοκόμες για να κοιμηθώ ολόκληρη νύχτα. Και έτσι όπως περνούσα μπροστά από εκεί που έχουν όλα τα μωρά μαζί, ήταν το μόνο μωρό που δεν κοιμότανε. Αλλά θυμάμαι το βλέμμα της να με κοιτάζει σαν να μου λέει, μ' αφήνεις, βαριέσαι. Βαριέσαι να με κρατήσεις όλη τη νύχτα απόψε μαζί σου. Μου τα είπε όλα αυτά που σου λέω. Αυτά τα ένιωσα εγώ, τα ένιωσα. Και αισθάνθηκα εκείνη την τρίτη νύχτα από
απόλυτη επαφή. Ήταν η πρώτη απόλυτη επαφή με το παιδί μου, που ήταν και το πρώτο και... Ναι, αυτό. Αχ, κυρία Διδασκάλου, δεν σας τα είπε το παιδί, σας το έλεγε. Είχατε ένα μεγάλο διάλογο με τον εαυτό σας. Ναι, είχατε έναν εσωτερικό διάλογο. Το καταλάβατε όλοι. Όλοι. Πήρε Λόμπη, είχα μια τάκα εγώ σε ένα έργο του Ρίγα, στο κόκκινο δωμάτιο, που ήμουν καλόγρια. Και έλεγα, έκανα μια προσευχή στον Θεό και έκανα, Θεέ μου, τι, εντάξει. Και σταματούσα. και έλεγε ο Ρένος, θέλω να σας πω, Αγία Ηγουμένη, πώς με έλεγε, αδερφή Ηγουμένη, πώς με έλεγε, όταν μιλάς με τον Θεό είναι προσευχή, όταν σου απαντά είναι παράνοια. Αυτό μου λέει ο διδασκάλου. Ναι, εδώ λίγο έχει πολλά θέματα που θα μπορούσαμε να θίξουμε. Ας ξεκινήσουμε από κάποιο. Το γεγονός ότι ενδεχομένως κάποιες γυναίκες δεν νιώθουν τη σύνδεση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά όταν αντικρίζουν τα παιδιά τους για πρώτη φορά. Ναι, είναι παιδιά, δεν υπάρχει κανόνας. Είναι και μεγάλο σοκ. Ναι, όχι, σίγουρα δεν υπάρχει κανόνας, αλλά δεν είναι και το σύνηθες. Να μην έχει σύνδεση με το παιδί σου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σύνδεση, τώρα ο καθένας. Καταρχάς, το βιώνει διαφορετικά. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δηλαδή, κάθε γυναίκα είναι τελείως διαφορετική, κάθε εγκυμοσύνη. Άλλη λέει, ας πούμε, το είδα και είπα. Αυτό είναι το νόημα της ζωής. Εγώ δεν το είπα όταν είδα το μωρό πρώτη φορά στο μευτήριο. Δεν κατάλαβα ότι είναι το νόημα της ζωής. Τώρα είναι το νόημα. Δεν το κατάλαβες γιατί κοιμόσουν, Σοφία. Όχι, ρε. Ενώ. Αφού έκανες και σαν. Γιατί έκανες ολική νάρκωση. Δεν το κατάλαβα. Δεν νιώθω τίποτα. Είναι λίγο διαφορετικό το. Τι είναι αυτό που με ακουμπάει. Το μωρό, πάρτε από πάνω. Χαζομάρι είναι αυτά. Λοιπόν. Πλύντο. Τώρα, εγώ θα μείνω λίγο στο ηλιόλου στο δωμάτιο της Νέας Υόρκης, διότι αυτό εγώ θα ήθελα από όλο αυτό που άκουσα. Η Νέα Υόρκη ήταν. Είπε ότι γέννησα σε ένα ηλιόλου στο δωμάτιο στη Νέα Υόρκη, όχι σε μπουκούρια. Δεν άκουσα το Νέα Υόρκη, Και σκέφτηκα. Μήπως το φαντάστηκες, μήπως ήθελες να ακούσεις. Ο καθένας ακούει αυτό που θέλει. Λοιπόν. Δεν το ακούσα. Δεν άκουσε κανείς για Νέα Υόρκη. Αχ, Θεέ μου, και να μην είπε Νέα Υόρκη. Ευχαριστώ, κορίτσι μου. Είναι γραμμένο και στα χαρτιά μου. Εγώ είμαι και διαβαστερό, λέει, δεν τα λέω από το κεφάλι μου. Λοιπόν, εκεί θα μείνω, λοιπόν, στο ηλιόλου, στο φανταστικό δωμάτιο στη Νέα Υόρκη που ήρθε στη ζωή το πρώτο παιδί της κυρίας διδασκάλου. Εγώ όμως εκεί θα ήθελα να τρώω γύρω, όχι να γεννάω. Ο καθένας ό,τι καρδέλια ονειρεύεται, ό,τι θέλει. Εγώ θέλω τη Νέα Υόρκη. Ηλιόλου στην κιόλα. Αυτό λέω. Και να τρώω γύρω με στο δωμάτιο, όχι να γεννάω. Στο ηλιόλου, στο δωμάτιο από τη Νέα Υόρκη να τρώω να πίτα γύρω. Πάλι, ρε Σοφία, το πιστεύεις ότι μου λείπει. Ποιος? Η διαδικασία ξανά, δηλαδή. Γένας. Όλο, μου λείπει πολύ. Αλήθεια, θα ήθελα πάρα πολύ. Εχνίδιο θάνατο βρήκε η παρουσιάστρια. Η εγκυμοσύνη πιστεύω και εμένα θα μου άρεσε. Δηλαδή, σαν διαδικασία το καταλαβαίνω. Τώρα σου λείψει η γένα. Άλλο. Ναι. Κοίταξε. Η περίοδος της εγκυμοσύνης, πολλές γυναίκες το λένε ότι τους λείπει. Φανταστικό, ορμονικό. Η στιγμή που βλέπεις το παιδί σου πρώτη φορά είναι κάτι το συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό. Ναι, ναι, ναι. Δεν το πιστεύεις. Ναι. Το νόημα της ζωής δεν μπορώ να συνδέσω. Εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι λόγια που μετά τα αρχίζει να βάζει ένα μισθόρημα. Δεν το νόημα. Άλλο που βλέπεις και κάνεις. Πλάκα κάνεις, δεν μπορεί, το είχα μέσα μου. Ναι, ναι, ναι. Και ας πούμε, ναι, εγώ πολύ ναι. Την πρώτη νύχτα έλεγα. Μα αυτό έκλαψε, είναι το νόημα και μου λένε κοιμάται. Αυτό... Πότε θα κλάψει, να έρθει. Γιατί να είναι μακριά μου, αυτό ναι. Σοφία, αυτό ίσως εννοεί και ναι. Κάποια γυναίκα που λέει το νόημα της ζωής, ότι η ζωή ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο που ξεκινάει από την ένωση δύο ανθρώπων. Γίνεται αυτό που γίνεται μέσα στο σώμα της γυναίκας και μετά έρχεται στη ζωή και αναπτύσσεται και γίνεται άνθρωπος. Αυτό είναι το νόημα της ζωής. Ναι, απλώς η γραφικότητα της περιγραφής δεν μου αρέσει. Ότι είδα το παιδί και κατάλαβα ότι εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Άντε, μπράβο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βγαίνουν άνθρωποι και να λένε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ δηλαδή, που την άκουσα την κυρία διδασκάλου, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που γεννάνε και δεν νιώθουν. Επίσης αυτό που είπε. Και πάρα πολλοί μπαμπάδες. Έτσι, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι μπορεί να θέλουν το χρόνο τους. Δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις, παιδιά. Εδώ γίνεται κάτι. Ένα κινητό παίρνεις και ξυπνάς την άλλη μέρα και λες, αχ, καλέ. Το ξέχασα ότι είχα καινούριο κινητό. Πώς να σου πω. Μέχρι να συνειδητοποιήσεις πόσο μάλλον ένα τόσο μεγάλο θαύμα της ζωής. Δεν είναι κάτι που γίνεται με ένα κλικ. Σε κάθε άνθρωπο μπορεί να είναι διαφορετικό. Άλλος χρόνος. Δεν είναι από το πώς προσλαμβάνεσαι. Και επίσης είπε κάτι άλλο. Εγώ πριν κι εγώ δεν ήμουν πριν γεννημένη μάνα. Ναι. Δηλαδή δεν ήμουν αυτή που έλεγε, α, αγάπη μου, καθόλου. Δεν είχαμε τα μωρά. Με το που γέννησα, όλα τα μωρά τα θεωρώ δικά μου. Ψέματα θα πω. Αυτό θυμάμαι και με τον άντρα μου. Ακούγαμε κλάμα σε ένα πάρκο και κάναμε. Καλέ, ποιο μωρό κλαίει, που εμείς δεν μας νοιάζει τίποτα. Αλλά παιδιά, μην ξεχνάμε και γιατί το λέω αυτό, παιδιά. Υπάρχουν γυναίκες που περνάνε επιλόχιο κατάθλιψη. Θέλω να πω, δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να θέλει λίγο χρόνο για να μπορέσει να το διαχειριστεί αυτό. Φίλοι, ότι δεν αγαπά γυναίκες, το παιδί του. Όχι, υπάρχουν γυναίκες που εγκαταλείπουν το παιδί ακριβώς. Τον πρώτο μήνα και το δεύτερο δεν το αλλάζουν καν. Γιατί έχουν άρνηση, γιατί συμβαίνει μέσα τους μια δραματική αλλαγή. Δεν είναι ένα μονοπάτι η μητρότητα. Γι' αυτό το λέω, ότι όταν όλοι βγαίνουν και λένε παιδιά, εγώ μόλις γέννησα, ήταν καταπληκτικό το νόημα της ζωής, κάποιος μπορεί συγκρίνοντας τον εαυτό του να πει εγώ γιατί δεν το ένιωσα αυτό. Αυτό που λέμε και για το σεξ. Το σεξ, ναι. Προσοχή παιδιά, δεν είναι σακουμπάω και κάνεις. Ναι. Έχουμε άλλες εικόνες.
Εγώ το έχω εξηγήσει στην κόρη μου. Τη λέω: μην περιμένει μόλι ακουμπήσει κάποιο να κάνει. Και άμα δεν κάνει, να πει. Μα τι δεν νιώθω. Κάτι μου πάει καλά. Ο θερμοστάτη μου χάλασε. Δεν είναι αυτό. Άλλο μα μαθαίνουν. Δεν είναι παιδιά. Αν και εγώ έτσι κάνω, τρελή. Ωχ, Θεέ μου. Θυμάσαι, Σοφία, πώ κάνω. Και το πιο ποιο θα μιλήσει. Η κυρία μου, τι είδου, κυρία μου. Μιλάω, όπως για άλλο θέμα. Λοιπόν, τον Νίκο έχω τώρα. Τον Νίκο έχεις. Νίκος Πολυδερόπουλος. Έχω προσωπική εμπειρία με τον Νίκο. Έχω περιοδία με τον Νίκο. Έχω συναναστραφεί με τον Νίκο. Να πω πριν δω το βίντεο ότι είναι ένα εξαιρετικά έξυπνο παιδί. Πολύ ωραίο αγόρι. Συμφωνώ με όλες όσες τον θέλουν. Και ταυτόχρονα, προσέξτε, πάρα πολύ ψυχαναγκαστικός. Άλλωστε είναι και ίδιων των ευφυών ανθρώπων. Πάμε να δούμε τι έχει πει γενικότερα. Βίωσα bullying από τους καθηγητές πάνω απ' όλα. Δηλαδή, για παράδειγμα. Διότι στο χωριό τότε, ας πούμε, ήταν η θεωρία του. Μπορεί να τα πρόλαβες και εσύ να θυμάσαι. Δεν είμαι τόσο στην ηλικία σου βασικά κοντά, αλλά υπήρχαν στο χωριό μου. Ότι δεν διαβάζει το παιδί. Ρίξτε δύο ξύλια και τα. Α, ναι. Ξύλο από τους καθηγητές. Ξύλο. Εννοείται. Μια φορά θυμάμαι πέτυχε η μητέρα μου μέσα στο μπάνιο να ξυρίζω τις φαβορίτες με το ξυραφάκι γιατί με πιάνε από εδώ και με σήμερα. Αυτό το ξέρω, το έχω περάσει και εγώ. Αυτό, ξύλο, ξύλο, μουσικό. Ναι. Και καλά τη χαζεύει το παιδί. Οι γονείς σου ξέρανε. Δεν ξέρανε γιατί οι γονείς μου είναι άνθρωποι του χωριού, δουλειά σπίτι, δουλειά σπίτι. Δεν ξέρανε τι σημαίνει. Βασικά δεν νομίζω ότι ξέρει κανένα τότε πριν μια 15 ετία τι είναι. Δεν 20 ετία. Φαντάσου πριν από 30 χρόνια. Τι είναι ξύλο που το έκανε. Με αποτέλεσμα όταν είσαι ο χειρότερος μαθητής και δεν παίρνει από πουθενά το τέτοιο. Παίρνει μόνο την αγάπη από το σπίτι σου αυτό που σου είπα προηγουμένω και αρχίζει για να δείξει ότι υπάρχει να κάνει και φασαρία. Αν διαβάσω κάτι δυνατά, ας πούμε, δεν θα μπορέσω να το κατανοήσω τι λέω. Και θα είμαι και με συλλαβή. Αν το διαβάσω από μέσα μου, θα το πιάσω. Ή ας πούμε, δεν θα ξεχάσω το σχολείο, επειδή δεν μπορούσα την ανάγνωση. Ήταν μεγάλο το κείμενο και δεν συλλάβιζα. Δεν τελειώναμε ποτέ στην τάξη. Περιμέναν. Όλοι που θα τελειώσω πολύ δρόμο στο μάθημα. Πήγαινα σπίτι, από μέσα μου το μάθαινα απ' έξω και όταν πήγαινα στο σχολείο και λέει πολύ δρόμο, πε, διάβασε. Άρχισα να διαβάζω, κουνώντα το δάχτυλο να το ξέρω απ' έξω. Αν με σταμάταγε, την κάτσαμε. Πρέπει να το πάω από την αρχή. Φαντάζομαι ότι μου είπε να τρώ μπούλινγκ από τον δάσκαλο. Ναι, πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο. Μια φορά με είχε βάλει να κουβαλήσω νεράκια, θυμάμαι τότε. Είχαν φέρει κάτι, είχε το χωριό και δεν είχε νερά. Και μα φέρνει μπουκαλάκια με νερό να το κουβαλήσω. Και να τα πάω να τα φτιάξω εγώ, να τα τοποθετήσω. Τρίτη δημοτικού. Και από το τέτοιο μου τα έβαλα και την άλλη μέρα πήγα, άνοιξα κρυφά το σχολείο, μπήκα μέσα και πέταξα χρώματα σε όλα τα νεράκια. Να τα χαλάσω επειδή τα κουβάλησα. Κατάλαβε τώρα. Καταρχάς, απορώ με τον Αρναούτογλου και με εσάς που πέτε ξύλο. Ξύλο. Δεν φάγατε ξύλο. Παιδιά, πόσο χρονών είναι ο Βολιδερόπουλος? Πόσο είναι, 30 κάτι. Ξύλο από τους δασκάλους στο σχολείο. Είναι... Ξύλο, πολύ ξύλο από τους δασκάλους στο σχολείο. Έχω να σας πω. Πολύ ξύλο. Λεπτό. Εσείς, θέλω να πω. Καλά, εγώ είμαι 48. Ναι, από μία στιγμή και μετά. Δηλαδή, ότι... τουλάχιστον η δική μου γενιά στα δικά μας τα σχολεία παιδιά. Δεν υπήρχε. Τι εννοεί ξύλο. Πρόσεξε, ο Νίκος ήταν και σε επαρχία. Παίζει ρόλο. Σε χωριό. Δεν ήμουν σε χωριό. Παιδιά, είναι άλλα τα δεδομένα. Μου φαίνεται αδιανόητο. Δεν είπαμε ότι στο χωριό. Παιδιά, είναι πάρα πολύ μικρός. Είναι 33 χρονών. Είναι μικρός. Ναι, είναι σαν και εμένα. Δηλαδή, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι... δεν υπήρχε με το χάρακα. Εμάς δεν μας σήκωνε κανείς τιμωρία, παιδιά, να κάτσουμε τιμωρία. Δεν υπήρχαν αυτά. Πρέπει το μισό δημοτικό να το πέρασα στο ένα πόδι, γι' αυτό μάλλον έχω ισορροπία καλή. Ήμουν στην άκρη της τάξης με το ένα πόδι. Απίστευτο. Και μάλιστα μια φορά χάλασα το ρολόι μου και φάγα και ξύλο τον μπαμπά μου. Γιατί εγώ τρώω ξύλο και στο σπίτι. Λοιπόν, εγώ α πούμε έχω φάει πολύ ξύλο. Έχω φάει ξύλο και στο σχολείο, σφαλιάρα σύννεφο. Και στο σπίτι. Σφαλιάρα στο πρόσωπο, ξύλο. Πρόσωπο, διπλό. Μας βγάζαν τα γυαλιά, όποιος είχε γυαλιά, έτσι και κάναν πατ! Και μπορεί να πιάνε και αυτιά. Που σημαίνει ότι μπορεί να είσαι ένα σκοφό. Δηλαδή να σου χτύπαγαν το τύμπανο. Με βίτσα, εμένα με κυνηγούσε, θεολόγος. Με βίτσα, μέσα στο σχολείο. Εγώ γενικώς έχω φάει ξύλο. Πολύ. Δηλαδή ήμουν τη εποχή του ξύλου. Ο πατέρας μου. Ναι, ρε παιδί μου, είμαι κακοποίηση, και εμένα. Αλλά έπεφε σε σφαλιά. Και εμένα ο μου. Ναι, μου έχει πει ιστορίες τέτοιες πολλές, αλλά σε αυτή τη γενιά του Νίκου είναι αδιανόητο αυτό. Παιδιά, ναι, μπορεί σε κάποιο χωριό, ναι. Κάποιος που δεν υπάρχει, ή σε πόλη που δεν έχει έλεγχο στον καθηγητή, ή κάποια πόση βία μετά βγαίνει στη φόρα και άλλη βία. Πώς, παιδιά, όπως και να έχει, τα παιδιά που έχουν δυσλεξία, είτε σε ελαφριά είτε σε βαριά μορφή. Αυτό είναι όλο το νόημα. Ναι. Χρειάζονται ειδική μεταχείριση, γιατί είναι πανέξυπνα παιδιά, τα οποία απλά έχουν μια δυσκολία στο να συντονίσουν. Η δυσλεξία έχει μεγάλο εύρος. Έχει πολύ μεγάλο εύρος, γι' αυτό λέω από ελαφριά έως βαριά μορφή. Νίκος, διότι έχω και κάποια... εγώ εμπειρία από πολύ κοντινό μου πρόσωπο με βαριά μορφή δυσλεξία. Αλλά θέλω να πω ότι δεν λύνονται έτσι τα θέματα. Και επίσης, αλλά προχωράνε. Ναι. Να αναφέρουμε και σε αυτό το σημείο ότι αυτή την πολύ κακή μέθοδο, μιας και μιλάμε για αυτά τα πράγματα, που έχει να κάνει με το αν το παιδί σας είναι δεξιόχειρο ή αριστερόχειρο. Κάποτε δένανε τα χέρια στα παιδιά και τα λοιπά. Εμένα τα παιδιά μου και τα δύο είναι αριστερόχειρες.
Και... Ξύλο στον αριστερόχειρα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα έπρεπε να δέσω τα χέρια των παιδιών μου για να, είναι, να γράφουν με το δεξιό. Γενικά χέρι. Επικρατούν μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να τα κατανοήσουμε όλα αυτά. Δηλαδή, παλιά δεν γνωρίζαν οι άνθρωποι για τη δυσλεξία. Ακριβώς. Και φανταστείτε τώρα την ψυχοσύνθεση ενός παιδιού όπως ο Νίκος. Έμπαινε στη διαδικασία να αποστηθήσει το κείμενο. Γιατί δεν μπορούσε ο άνθρωπος να το διαβάσει για να μην θεωρήσουν. Δηλαδή, μιλάμε για μία. Δηλαδή, είναι αδιανόητο. Και να θεωρούν ότι. Είναι μια διάσπαση, ρε Σοφία. Που η διάσπαση προσοχής αυτή τη στιγμή είναι, τι να πω, ένα υπερσύνηθες. Ξέρετε γιατί. Ναι. Επειδή διάβασα ένα άρθρο πρόσφατα που μιλούσε για αυτό το πράγμα και έλεγε ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν διάσπαση προσοχής ή τέλος πάντων η διάγνωση είναι αυτή. Γιατί τώρα σε πάρα πολλά σχολεία υπάρχουν παιδοψυχολόγοι που ασχολούνται με αυτό το πράγμα και το σχολείο στέλνει τα παιδιά στους παιδοψυχολόγους γιατί έχουν διάσπαση προσοχής, τύπου 6 στα 10 παιδιά. Γιατί είναι τόσο πολύ μέσα στη ζωή των παιδιών οι πάρα πολλές ασχολίες που έχουν να κάνουν με το σχολείο, τα διαβάσματα, τα πάνε σε αγγλικά, τα πάνε σε φροντιστήρια, σε δραστηριότητες, που τα παιδιά επειδή έχουν ανάγκη να παίξουν, αρχίζουν και κοιτάνε από εδώ και από εκεί και διασπάται η προσοχή τους και δεν μπορούν να συγκεντρωθούν γιατί τους λείπει το παιχνίδι. Το οποίο ξέρεις αυτό με τη συνοδεύεται κανονικά, η διάσπαση, ο πλήρης είναι δέπη που λέμε, διάσπαση ελλειμματικής προσοχής, παύλα υπερκινητικότητα. Η ύψιλον υπερκινητικότητα. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο αν κοιτάς από εδώ και από εκεί. Είναι πολύ πιο βαθύ το σύμπτωμα. Ναι, εννοείται. Θυμάμαι ότι και στην τάξη μας, ας πούμε, εγώ στο σχολείο μου, πόσα παιδιά είχαν χαρακτηριστικά που απλά κούναγαν το χέρι δάσκαλοι και γονείς. Ακαλάστονα. Και πήγαινε χαρά με το παιδί και στράφει 6 χρόνια στο δημοτικό, χωρίς να έχει την απαραίτητη προσοχή, χωρίς να έχει τη στήριξη ούτε καν από τους γονείς. Στα χωριά, περιπτώσεις, στη δική μου την ηλικία, 50ρηδες τώρα δηλαδή, οι οποίοι τι, τους δένανε σε δέντρα, τους δίνανε ένα στρώμα κάτω από ένα δέντρο και μια αλυσίδα μήκους 2 μέτρων και φέρε γύρω-γύρω από το δέντρο. Το παιδί αυτό πώς θα εξελιχθεί μετά, ξύλο μέχρι τελικής πτώσεως, να ξεκολλάει το σκάλπ από το κεφάλι, τα μαλλιά. Πετάγαν τσεκούρια, σφυριά, με μαρτυρίες φίλων. Αποτρόπαιες συνθήκες. Για ένα παιδί το οποίο ήταν δυσλεκτικό, είχε διάσπαση. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι σαν να τιμωρεί σήμερα κάποιον επειδή έχει κορονοϊό. Τι έχεις κορονοϊό, δηλαδή θέλω να πω για ένα πράγμα το οποίο δεν επέλεγαν τα παιδιά. Αυτοί όμως θεωρούσαν ότι το παιδί αυτό είναι απλά ατίθασο. Ζαβό. Ναι, δεν διάβασες, λέει, δεν μπορείς, δεν το διαβάζεις γιατί δεν το μελέτησες σπίτι. Και το παιδί το έχει αποστηθήσει στο σπίτι. Ναι. Δηλαδή, πώς το μυαλό σου, ναι. Ναι. Αυτός πάντα θα κοιτάει, σφύρα εσύ. Αυτά όλα τα παιδιά τα οποία τα θυμάμαι εγώ μπορεί να ήταν και genius. Κατάλαβες τι λέω. Τις περισσότερες περιπτώσεις είναι genius. Είσαι μαζί μας. Σκέφτομαι την κόρη μου που είναι υπερκινητική. Και την βάζω λίγο τιμωρία. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν, ας προχωρήσουμε σε ένα αντίθασο κορίτσι. Μα αυτό είναι συνέχεια να σηκώνεσαι και να κάθεσαι. Δεν είναι βίντεο, δεν θα σηκωθώ, κάτσε. Μπορείς να καθίσεις. Εντάξει, ευχαριστώ. Με το αναποδί ορθό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τη γυναίκα του Αλβέρτου, του Μονακό. Αχ, φίλη μου! Τη Σαρλίν, η οποία είναι και πρώην Ολυμπιονίκης κολύμβησης, η οποία έκανε κάτι, κοπέλα, που έχω κάνει κι εγώ πολλές φορές, ξύρισε το κεφάλι της και έχουν πέσει να τη φάνε. Είχε ψήρε. Κομμωτές από το παλάτι και δεν ξέρω κι εγώ τι. Ότι είναι χάλια, ότι δείχνει ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα. Αχ, ότι δεν έχουμε ψυχολογικά προβλήματα επειδή ξυρίζουμε το κεφάλι μας ενίοτε, απλά είναι ένα look που μπορεί να υιοθετήσει κάποιο. Σαν τη Σαρλίν είναι. Είναι αρκετά punk. Τι λες, Bluetooth μου, ορίστε. Ναι, σαν πριγκίπισσα. Γιατί τι. Είναι πολύ extreme. Συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Τι σημαίνει αυτό. Πρωτόκολλο για το αν επιτρέπεται να ξυρίσει ή όχι. Φυσικά. Το κεφάλι σου, δεν νομίζω. Εδώ υπάρχει πρωτόκολλο αν πρέπει να κρατάς την τσάντα έτσι. Προφανώς δεν το έχουν σκεφτεί. Δεν νομίζω ότι υπήρχε στο Μονακό περίπτωση κάποιο άλλο να το κάνει. Και το έκανε η Σαρλίν, η οποία είναι και μητέρα δύο παιδιών. Τι έχουν μέσα να διαβάσουν το τι λένε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τι δηλαδή λένε. Ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, ότι είναι ερώτηση, χάλια. Είναι οι άνθρωποι του παλατιού ή τα λέει ο απλός λαός. Όχι, ο απλός λαός. Ο απλός λαός πιστεύει ότι έχει πρόβλημα και ξέρει. Ο απλός λαός που ασχολείται με τις διασημότητες, έτσι. Τι είπες. Ο απλός λαός που ασχολείται με τις διασημότητες. Οι άνθρωποι που γράφουν σε blog, δημοσιογράφοι κτλ. Να πούμε εδώ ότι έχουν ρίξει πολύ φταίξιμο σε αυτό, στο γεγονός ότι μετά το lockdown πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να κάνουν μια πολύ μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά τους, γιατί τους κάνει να νιώθουν ελεύθεροι. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη. Όχι, καλά, επειδή ήταν κλειστά τα κομμωτήρια θέλουν και δεν μπορούσαν να την κάνουν πριν. Ναι, και άλλοι λένε ότι της το κάναν τα παιδιά της, γιατί έχει δύο παιδάκια 6 χρονών. Α, ποια είναι η άποψή σας, λοιπόν. Ότι δηλαδή πήρε ένα παιδί. Την ξυριστική. Ναι. Στο Μονακό να πούμε ότι προκλήθηκε, μας είπε η αρχισυντάκτρια, ένα μεγάλο χαμούλης στο πριγκιπάτο μέσα. Γιατί, παιδιά, εγώ νομίζω ότι το βασικότερο είναι επειδή είναι πριγκίπισσα.
Το σκέτο ξύρισμα δεν αποτελεί κανένα τέτοιο. Η θέση της θεωρείται ότι είναι, ξέρω εγώ, κοινωνικά υποτίθεται μια θέση η οποία δεν μπορεί να ξυρίσει τα μαλλιά. Όπως δεν μπορεί να χάσει και πολλά πράγματα με σε βασιλιά ή πρίγκιπας. Ίσως επειδή δεν μπορεί να κάνει όλα τα υπόλοιπα, είπε να θα ξυρίσει τα μαλλιά της, να κάνει κάτι πάρα πολύ extreme, να τους δείξει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και ότι δεν μπορεί. Γιατί είναι λίγο κουραστικό το extreme, όταν δεν είναι πια. Τι εννοεί. Το extreme όταν το έχει πρώτα απ' όλα πάβει να είναι extreme, γιατί το έχει επάνω σου. Ακριβώς. Και το συνηθίζει. Και επίση το extreme έχει να κάνει με το τι θεωρείται, τι θεωρούν οι άλλοι ότι δεν είναι extreme. Αυτό για σένα μπορεί να μην είναι. Δεν είναι το ίδιο να ξυρίσω ποιο εγώ το κεφάλι μου που το θέλω έτσι και να το ξυρίσει ένα άλλο που δεν τον νοιάζει, γιατί του αρέσει και το κοντό μαλλί. Κατάλαβε. Αλλά λέει πάνω η Bluetooth. Επειδή λέει, θέλει να χωρίσει, φημολογείται και οι γυναίκες λέει ότι θα θέλουν να κάνουν μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή του. Αλλά. Αυτό είναι ένα αστικό μύθο. Αυτό είναι. Όχι, αυτό δεν είναι αστικό μύθο. Ξέρετε τι είναι. Είναι φλιτζάνι. Ναι, θα χωρίσει. Βλέπω χωρίσμα. Μια πόρτα στη μέση και. Πάντως, είναι λίγο φαϊνότερο, θα χωρίσουν. Είναι η ίδια με τη Σαρλίζ Θερόν. Δηλαδή, μοιάζει. Και αλλάζει και ένα γράμμα. Μοιάζει. Σαρλίν Θερόζ θα μπορούσε να ήταν αυτή. Πάντως, από ό,τι λένε, γενικότερα απασχολεί πολύ το πριγκιπάτο. Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν υπακούν στο πρωτόκολλο έχουν τέτοια θέματα. Ακόμα αλλά... και αν δεν είναι του πριγκιπάτου το πρωτόκολλο. Αν είναι και απλό πρωτόκολλο ζωής. Δηλαδή, ένα απλό κοινωνικό στερεότυπο, αν δεν το κάνεις, αν ξυρίσεις το μισό σου κεφάλι, εσύ που δεν είσαι πριγκίπισσα, θα είναι κάπως. Γιατί δεν ήθιστε. Ό,τι δεν ήθιστε, παραξενίζει. Να. Φαντάζομαι. Τώρα, αν έρθεις εσύ με το μισό ξυρισμένο κεφάλι, δεν χρειάζεται να είσαι πριγκίπισσα για να σου πούμε «Α, περίεργο». Περίεργο, δεν το βλέπουμε συχνά. Όπως τα είχα πάρα πολλά χρόνια τα μαλλιά μου έτσι και. Και εγώ τα είχα ξυρισμένα. Ναι, και δεν μπορώ χρόνια. Να καταλάβω για ποιο λόγο. Δηλαδή, με την ψηλή. Δεν μπορώ να καταλάβω στο πλαίσιο του, δεν μπορώ να καταλάβω και για ποιο λόγο συζητάμε ακόμα για τα κιλά των ανθρώπων. Τα λέμε κάθε μέρα, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Αλλά θέλω να πω, ξέρεις, ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει την επιλογή που θέλει. Τα μαλλιά είναι για μένα ένα αξεσουάρ. Αν τα προσέχεις δηλαδή και τα φροντίζεις με θεραπείες και όλα αυτά, μπορείς να κάνεις ό,τι αλλαγές θέλεις. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να δίνω αναφορά τη χρώμα που κάνω τα μαλλιά μου. Συμφωνούν. Η Bluetooth λέει ότι είναι γνωστή και ως θλιμμένη πριγκίπισσα. Αυτό το ότι της μπαίνουν οι τίτλοι στους ανθρώπους. Που προφανώς δεν την ξέρουμε στη γυναίκα προσωπικά, αλλά έχει επικρατήσει τον τύπο θλιμμένη να το λέμε αυτό. Ωραίο και οπότε είναι. Βλέπουμε και μία αλλαγή της, η οποία ναι, δεν ξέρουμε κατά πόσον μπορεί όντως να είναι μία αντίδραση σε όλο αυτό που η κοπέλα βιώνει, που σίγουρα δεν είναι εύκολο. Μ' αρέσει που έχουμε στη ζωή μας και λένε: εγώ θέλω να ζήσω σαν πριγκίπισσα. Και η πριγκίπισσα έχει πρωτόκολλο, τα μαλλιά δεν μπορεί να χωρίσει, οπότε θέλει αυτή να. Δεν είναι, δηλαδή δεν θέλουμε σαν πριγκίπισσα. Μια χαρά είμαστε. Έβλεπα χθες το Χάρη, είναι αυτό, ποιο είναι. Ναι. Ο πρίγκιπας που πήρε την κοπέλα και φύγανε από το παλάτι. Ναι, ο Χάρη. Με 12 δισεκατομμύρια. Και τώρα ανοίξανε. Όταν ο Χάρη γνώρισε τη Τσάλη. Και τώρα ανοίξανε, λέει, ένα κάτι στο ίντερνετ. Δεν ξέρω, ένα pod, κάτι. Ένα μουσικό. Podcast. Ναι, δεν ξέρω. Μια εφαρμογή, κάτι. Και ασχολούνται με αυτό. Και κάνουν εκπομπές πολύ κρυανάλατες. Με κάτι αστεία βρετανικά. Αυτή είναι Αμερικανίδα, αυτό είναι Βρετανό. Α, ναι. Ναι. Γι' αυτό τον πήρε αυτή, δεν άντεξε. Τη Βρετανίλα. Ναι, μωρέ. Αλλά και αυτό ήταν έτσι πάντα ένα ατίθασο νιάτο. Ποιο? Ο Χάρη. Αλήθεια. Πάντα, από μικρό. Ατίθασο ο Χάρη. Πάρα πολύ ατίθασο. Αφού δεν πήγε. Πολύ εγώ θα στα μαθαίνω. Συγγνώμη. Ναι, μα πια. Εγώ έχω τη Μαρία. Όλα τα ξέρουμε. Εμεί τώρα θα πιάσουμε κουβέντα. Άμα είναι άντρα, μα αρέσει περισσότερο να σχολούμε. Να σε ακούμε, μα θε. Μαρία Μπακοδήμου, βαρέθηκα να ακούω και τον ντεκολτέ μου. Έχει κάτι να μου δείξει? Για το πω εγώ. Δείξτε το μου, δεν σηκώνω. Πώς νιώθεις κάθε εβδομάδα που τα site ανεβάζουν το εντυπωσιακό ντεκολτέ της Μαρίας Μπακοβίδου? Τι να σου πω, καταρχήν βαρέθηκα να το ακούω. Το έχω πει ότι το βρίσκω πάρα πολύ σεξιστικό να μιλάμε για μια γυναίκα για το πώς θα ντυθεί και πώς θα είναι. Όπως της αρέσει θα είναι και όπως της αρέσει θα ντυθεί. Μην το κάνετε ούτε εσείς, δηλαδή είστε γυναίκες. Με ρωτάνε γυναίκες. Τι είναι αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Γιατί πρέπει μια γυναίκα να δώσει λογαριασμό για το πώς θα ντυθεί? Ναι, όπως της αρέσει θα ντυθεί. Ο καθένας σέβεται τον εαυτό του, έχει μια εικόνα για τον εαυτό του, θέλει να ντυθεί με έναν τρόπο γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί να νιώθει σεξι, μπορεί να νιώθει down, μα όπως νιώθει θα ντυθεί. Μπράβο ρε Μαρία, πες τα ρε Μαρία. Εγώ δεν είχα ακούσει ότι υπάρχει θέμα. Δεν ήξερα ότι ασχολούνται με τον. Α, δεν το. Παιδιά, είναι τόσο διαφορετικό πράγμα. Να σου έρχεται να χαρτί αυτό. Ότι έχει κάνει μια δήλωση η Μαρία Μπακοδήμου. Σαν να βγει και μόνη της και είπε: βαρέθηκα να με ρωτάνε. Και τόσο διαφορετικό. Ενώ όταν υπάρχουν δημοσιεύματα, παιδιά, δεν σημαίνει απαραίτητα. Αυτό εννοούμε. Συγγνώμη λίγο. Για να... Αυτό είναι το ντεκολτέ. Οκ. Το αν επιλέγει
Ναι, αν επιλέγει η γυναίκα να. Κοιτάξτε, το κοντινό κάδρο μια παρουσιάστρια είναι. Το πιο βασικό κάδρο είναι αυτό εδώ. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι τρομερό. Αχ, αυτό είναι τέλειο που φοράει τώρα. Αυτό εδώ το σημείο της που είναι τόσο πολύ όμορφο και ο λαιμός είναι μακρύς όταν το ντεκολτέ είναι ανοιχτό και αν έχει και ένα πολύ ωραίο μπούστο. Για ποιο λόγο να μην. Δεν, η γυναίκα είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι σεμνή. Το τρόπος που φοράει τα ντεκολτέ της είναι ωραιότατος, στιλιστικά τέλειος. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ειδικά μια γυναίκα της έκανε αυτή την ερώτηση. Και εγώ στη θέση της ακριβώς έτσι θα απαντούσα. Παιδιά, νομίζω ότι. Πώς λέγεται? Παύση. Πίτουρα. Πώς λέει? Μπλέξαμε τα πίτουρα. Ναι, πολλά πίτουρα. Πρέπει να ανακατεύεται με τα πίτουρα, λέει ναι. Η παροιμία των Ντρονικώτες. Ναι. Τι σχέση. Αλλά πού κολλάει αυτό, ναι. Ότι ρε παιδί μου, όλα αυτά τα σχόλια και αναγκαστικά, ας πούμε, και εμείς που τα ασχολούμαστε με αυτά, απλώς εμείς είχαμε την ευαισθησία να έχουμε άλλη ματιά. Και ευτυχώς η πλειονότητα το καταλαβαίνει. Δηλαδή, μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το μπερλόκ με πολλές μεριές. Εμείς δεν ασχολούμαστε με την πιτουρίστικη. Δηλαδή, να πούμε ότι. Α, γιατί φοράει την κολλητή, τι δεν σημαίνει άραγε. Αλλά και θέλω να πω κάποια ζητήματα, μου είπαν πάνω στο μακιγιάζ, δεν πρέπει να τα αναφέρουμε. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, πότε πρέπει να μιλάμε. Ναι. Γιατί με τον Καρατσιόλη, ας πούμε τώρα αυτό που έγινε, και μου λένε, άμα δώσετε θέμα με τον Καρατσιόλη, του δίνει αξία με αυτό που είπε. Εννοείται. Μπράβο. Και είναι πάλι το χρυσό όριο, αυτό τώρα με τον κολλητή, ό,τι να είναι. Δηλαδή το θεωρώ... θέμα είναι όταν σε ρωτάνε, αυτό Σοφία, είναι, θέλω που θέλω τι απαντάς αυτή την ερώτηση. Δεν βγήκε η γυναίκα να το πει μόνη της, σε ρωτάνε, τι πρέπει αυτό, να απαντήσεις. Αυτό ακριβώς που απάντησε. Ποια ήταν η ερώτηση. Λοιπόν, πώς νιώθετε που κάθε φορά σχολιάζουν για τον ντεκολτέ σας, χρησιμοποιώντας το ως δεδομένο ότι αυτό συμβαίνει. Είναι αυτό που πολλές φορές οι δημοσιογράφοι σου λένε κάτι τέτοιο και τους λες αλήθεια. Πού το έχεις διγραμμένο πολλές φορές για να μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Έτσι ακριβώς. Μου έχει γίνει μια ερώτηση. Που δεν μου έχει κάνει ποτέ κανείς, μόνο ένας δημοσιογράφος μου είπε πώς νιώθετε, τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι ό,τι έχετε καταφέρει στην καριέρα σας το έχετε καταφέρει με την εμφάνισή σας. Λέω, ποιος το έχει πει αυτό, πρώτη φορά το ακούω. Το έχω ακούσει ποτέ, από κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι είναι δική σου προσωπική άποψη. Θέλεις να μου πεις εσύ από πού ορμόμενος και τι ακριβώς έχεις διαβάσει και έχεις δει από μένα για να μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα με την Μαρία. Στα δικαστήρια η ερώτηση αυτή λέγεται παραπιστική. Είναι όταν θέτεις στον άλλον δεδομένο κάτι. Ναι. Ναι, για παράδειγμα, λέει ο δικαστής. Και μετά που πέταξες το πιστόλι. Πρώτον, είχες πιστόλι. Ναι. Δεν μπορώ να μου λες που το πέταξα, γιατί με αναγκάζει να πω πίσω το θάμνο. Αν το είχα. Και δεν έχω σκεφτεί ότι θα πρέπει να πω ποιο πιστόλι. Έτσι, αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το παραπιστικό. Είναι αυτό που λέμε, βάζει λόγια στο στόμα μου. Βάζει δεδομένο κάτι το οποίο είναι ενοχοποιητικό για σένα. Και το οποίο δεν θα μπορούσε να ήταν δεδομένο. Γιατί, πώς ξέρει αυτός ο δημοσιογράφος, πάρουμε τη δική σου ερώτηση για να μην μιλάμε για την κυρία. Ναι. Δηλαδή, αυτός έκανε κάποια σύσκεψη με όλη την Ελλάδα και είπαν: λοιπόν, παιδιά, εμείς θα αποφασίσουμε για την Πινελόπη αυτό. Δηλαδή, και στα sites που γράφτηκε, κάποιος άνθρωπος το έγραψε, σαν μια δική του άποψη. Και πολλές φορές λέμε εδώ στην εκπομπή ότι αυτό που πιστεύουμε δεν είναι η αλήθεια, είναι απλά αυτό που πιστεύουμε. Ναι, δεν σημαίνει ότι το πιστεύει και όλη η Ελλάδα. Επίσης, υπάρχει και μια μερίδα του τύπου η οποία ασχολείται κυρίως με το να δημιουργεί εντυπώσεις και ειδήσεις τέτοιου περιεχομένου. Δηλαδή, τι θα πούμε σήμερα, με ποιανού την εμφάνιση θα ασχοληθούμε, ας πάρουμε τη Μουτίδου. Η Μουτίδου, λοιπόν, είναι αυτό που έχει αυτά τα κιλά και ή δεν έχει αυτά, ή έχει χάσει εκείνα, ή έβαλε αυτό, ή έβαλε το άλλο. Κατάλαβα τι θέλω να πω. Εγώ είναι έχω ένα φίλο. Όλος λίγο σε κατευθύνει με έναν τρόπο. Ενώ, έδωσε μια απάντηση και από το ύφος της μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτό που της λέει είναι τύπου... Πάντως, εγώ έχω ένα φίλο ο οποίος, μου λέει, ας πούμε, γράψαν για σένα αυτό. Έτσι, θα μου το πει μόνο αν το έχει γράψει κάποιο site που έχει εμπιστοσύνη. Α, μπράβο. Όταν είναι άλλα site, μου λέει, καλά, έχουν γράψει άπειρα, αλλά δεν σου λέω ποιοι, δεν έχει σημασία. Είναι, επειδή δεν τα παρακολουθώ, ότι μου σκάει μόνο στο Google, ενώ αυτός ασχολείται, μου λέει, δεν θα κάτσω να σου πω τώρα ποιος. Είναι τα γνωστά βλακώδη ηλίθια. Για το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στις παρέες. Όταν κάποιος λέει υπόθηκε αυτό, έγινε αυτό, το θέμα είναι ότι το τι λέει ο καθένας όταν εμείς δεν είμαστε παρόντες. Δηλαδή να έχουμε το σθένος να κρίνουμε αυτό που βλέπουμε ήδη με τα μάτια μας. Εγώ αυτό που βλέπω τώρα είναι μια υπέροχη εικόνα μιας γυναίκας που είναι πάρα πολύ κολακευτική για αυτήν. Εγώ αυτό βλέπω σε αυτά τα φορέματα. Κοίτα τι ωραία που είναι. Ναι, είναι υπέροχα παιδιά το μεταξύ. Τα φορέματα όλα και... Έχουμε ωραίο μπούστο και το δείχνουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω. Εγώ σήμερα αποφάσισα να το κρύψω, το μπούστο. Μέχρι το λαιμό, απάνω. Είχες διαβάσει τα θέματα γι' αυτό. Γι' αυτό. Και είναι κλειστός εδώ, επτασφράγιστα. Κανείς δεν θα μάθει τι έχω εδώ κάτω. Μπορείτε να φανταστείτε όλοι σας, πίσω από αυτό το δίσαρθρο τίτλο, τι λέει, λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε το T-Rock, κάνει ακριβώς 23.200 ευρώ, δραχμούλα, ευρωδάκι παραπάνω, ούτε κάτω. Είναι ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, το κληρώνουμε τελικά 26 Δεκέμβρη, οπότε πρωτοχρονιά θα το έχεις, καταλαβες. Ενώ πριν το είχαμε 10 Γενάρη, τώρα οπ. Μαζεύτηκε ο μάγκας, λέει 26 Δεκέμβρη. Αισθητήρες φώτων και βροχής, αντιθαυωτικό εσωτερικό, δηλαδή
Λέει, τι σημασία έχει ο εσωτερικός καθαρίστης αντιθρεμωτικός. Δεν σου έχει τύχει να λες καθάρις τον καθρέφτη τον διπλανό. Γιατί χουχούλιασε. Ποιο καθρέφτη, τον εσωτερικό, εσωτερικό σου έχει θαμπώσει ποτέ. Βέβαια. Άμα έχει χουχούλα και βροχή έξω. Ναι, άμα έχει χουχούλα και βροχή. Το τζάμι θαμπώνει, όχι ο καθρέφτης. Και ο καθρέφτης και το τζάμι. Όλα δεν και τα κάνει έτσι. Δεν μου έχει ποτέ. Όπα, ναι. Το σεξ. Μπορεί να είναι από το σεξ. Ναι. Τώρα μπερδεύτηκα, θυμήθηκα, ρε, ναι. Είναι από το σεξ. Είναι το γνωστό steamy window. Πάμε για break, ναι, και αυτό ήταν τελικά. Όταν κάνει σεξ, ορίστε, να μην το έχει όπου θα σου χρειαστεί. Είναι το σωστό σεξ. Ακόμη καλύτερα. Μπράβο. Έλα, πουλάκι μου. Σας έχω θέμα το οποίο μας έχει από... Τι πίπου! Απασχολήσει και άλλες φορές εδώ πέρα που είχαμε πει την επική ατάκα που μας πήρε για τους Sugar Daddies και λέω τι να πω ρε παιδιά, πολύ εγώ δεν έχω κόψει τη ζάχαρη. Ναι, Σόφη! Ναι, λέω δεν έχω άποψη για το θέμα. Και γι' αυτό λοιπόν επιστρέφω τώρα παιδιά μου και έχω κάνει έτσι μια επιστημονική έρευνα και θα σας πω εγώ επιστημονικά τι σημαίνει, ας δώσουμε τον όρο. Τι σημαίνει ρε παιδί μου, τι είναι να είναι κανείς Sugar Daddy. Sugar Daddy. Εγώ δεν θυμάμαι, τι είναι. Λοιπόν, έχει γίνει μια έρευνα, έτσι, θέλω, μου επιτρέπεις Χρυσάνθη μου να πω... Ωραία, λοιπόν, θέλω να πω τι συμβαίνει, θέλω να πω τι σημαίνει... Α, είναι μεγάλη άντρες. Ο Sugar ο Daddy, γιατί δεν είναι μεγάλη άντρες, όχι. Α. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε ευκατάστατος άντρας, ο οποίος θέλει συγκεκριμένα... Sugar. Πόσους Sugar Daddy πιστεύεις ότι μπορεί να έχουμε στην Ελλάδα? Συγγνώμη, εννοείς ευκατάστατους που είναι με μικρότερες, αυτό είναι το point. Να πω εδώ ότι δεν έχουν απαραίτητα σεξουαλικές σχέσεις Sugar Daddies, ε. Τι κάνουνε, ίδρυμα είναι. Τους αρέσει να σου πληρώνουν τα έξοδα χωρίς απαραίτητα. Πρόσεξε, να θέλουν θα σου πω εγώ τον ορισμό του Sugar Daddy, Σοφία μου. Sugar Daddy είναι ένας γενναιόδωρος άνθρωπος που απολαμβάνει, υποστηρίζει τη σύντροφό του και τα χρήματα δεν αποτελούν πρόβλημα για αυτόν. Το Sugar Daddy όμως δεν υπάρχει μόνος του, γιατί χρειάζεται το Sugar Baby. Και θα σου πω ευθύς αμέσως τι είναι και το Sugar Baby. Το Sugar Baby είναι ένα άτομο που ξέρει την αξία του και απολαμβάνει να βγαίνει ραντεβού με ανθρώπους που χαρακτηρίζονται από οικονομική ασφάλεια και που μπορούν να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής του. Έρχονται και βρίσκονται λοιπόν αυτοί μεταξύ του. Δύο Sugar. Και έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν θα πιστέψεις το νούμερο που θα σου πω. Το Σύλλογο Διαβητικών, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Έχουμε 9.855 Sugar Babies. Επίσημα καταγεγραμμένα από το site. Περίμενε. Και άρα τόσο Sugar Daddies. Όχι. Εδώ είναι το ωραίο. Οι Sugar Daddies είναι λιγότεροι. Λιγότεροι. Ναι. Εκτρέφουν περισσότερα από ένα άτομα. Είναι 6.000 και ναι, τους αντιστοιχεί περισσότερο από ένα Sugar Baby. Και εγώ νόμιζα ότι περισσεύουν οι Sugar Daddies και λέω θα πήγαινα για Sugar Old Baby. Αλλά... Και τώρα έρχεται το συγκλονιστικό που θα σου πω, ότι η πλατφόρμα αυτή η οποία ασχολείται με το να έρχονται σε επαφή αυτοί οι άνθρωποι, πόσα μέλη πιστεύετε ότι μπορεί να απαριθμεί? Υπάρχει πλατφόρμα που σου βρίσκει σου κουμπάκι. Υπάρχει, υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ που παίζει στην τηλεόραση σε κάποιο συγκεκριμένο κανάλι που δείχνει ακριβώς τι γίνεται. Τι μέλη λοιπόν είναι αυτά, θα γραφτώ κι εγώ σήμερα. Είναι Σοφία, κρατιέσαι. 22 εκατομμύρια. Νόμιζα χιλιάδες. Ναι. Εκατομμύρια. Είναι 22 εκατομμύρια. Και μάλιστα το πιο ενδιαφέρον είναι αυτό που πρεσβεύουν αυτοί. Που σου λέει ότι αυτό που πρεσβεύουν είναι ότι θριαμβεύει η ειλικρίνεια στις σχέσεις αυτές και ότι είναι πολύ πιο σημαντική, λέει, η ευτυχία μας από το να κάνουμε μια παραδοσιακή σχέση. Αυτοί ισχυρίζονται δηλαδή ότι είναι λειτουργήμα αυτό που κάνουν, όπως και μια άλλη έρευνα που έχουμε δει. Ναι, όχι, το site αυτό των γνωριμιών, γιατί σου λέει ότι εμείς θριαμβεύουμε. Είναι αυτό που λέμε πλέον ότι σου λέει. Ποιες παραδοσιακές σχέσεις, δεν βλέπετε τι γίνεται. Okay. Γιατί σου λέει αυτό που κάνουμε εμείς είναι κάτι το ανήθικο, που είναι σχέσεις οι οποίες είναι πολύ ξεκάθαρες. Σου λέει ξέρουν πολύ καλά και οι δύο ποιος είναι ο ρόλος τους, γιατί βρίσκονται, είναι εν γνώση τους. Να ρωτήσω κάτι. Έχω καμιά δεκαριά μηνύματα εδώ με τέτοιες προτάσεις, να ξέρετε. Να είσαι Sugar Baby. Βεβαίως. Σου λέει ο άλλος. Κανείς δεν με θέλει για Sugar Baby. Μπορώ να σου προσφέρω τόσες χιλιάδες ευρώ το μήνα, αρκεί να μου κάνεις παρέα, να μιλάμε, να αυτό. Δεν είναι απαραίτητα, το τονίζω.
Πολλοί από αυτούς είναι τόσο καλά. Μοναχικοί που το μόνο πράγμα που τους νοιάζει είναι να τους δώσει σημασία. Τίποτα παραπάνω. Ναι. Ακριβώς. Και γι' αυτό ήθελα να πω ότι δεν είναι απαραίτητα ένας μεγαλύτερος άντρας με μία νεότερη κοπέλα. Γιατί επικρατεί αυτό ότι είναι ο Sugar Daddy. Μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει την οικονομική άνεση και είτε είναι μόνος, είτε δεν μπορεί και αρέσκεται στο να τον συντροφεύουν γυναίκες οι οποίες πολλές φορές δεν είναι ερωτικοί σύντροφοι. Αυτό λέω. Άρα έχω όλες τις προϋποθέσεις. Ούτε για ένα Sugar Daddy, για Sugar Baby. Για Sugar. Σοφίες. Να θέλω να ρωτήσω εγώ κάτι. Εγώ θα έλεγα να είμαι η Sugar Baby ή Sugar Mom. Ναι, αυτό θα έλεγα. Γιατί να υπάρχει Sugar Daddy, τώρα αυτό δεν είναι ρατσιστικό, και να μην υπάρχει Sugar Mom. Δεν το κατάλαβα. Είναι και από αυτές. Άμα γίνω εγώ Sugar Mommy της Bluetooth. Της Bluetooth. Ναι, θέλει να είμαι τη Sugar Mommy μου. Θες εσύ να χαλάς λεφτά. Ναι. Θες στους άλλους. Εγώ ας πούμε θέλω να χαλάω λεφτά για άλλους. Ναι. Έχω το πρώτο χαρακτηριστικό. Έχεις πάρα πολλά λεφτά. Όχι, αλλά όσα έχω θέλω να τα ξοδεύω για τους άλλους. Σοφία μου. Δεν είναι βασικό για να μπω, δεν είναι βασικό για να μπω στον κατάλογο του Sugar Mama. Θέλω να δίνω να σε κάνω χαρούμενη, δεν θέλω πάντα. Ναι. Γιατί δεν είσαι το Sugar Baby μου. Ωραία, να μπούμε στο, να μπούμε στο application εκεί, να δούμε στην εφαρμογή. Στο application έχει και μπαμπάδες ή μόνο μωρά. Ναι, βρε, είναι και οι, και οι daddies και τα babies. Εδώ, γιατί έχουμε μόνο 6.000 sugar στην Ελλάδα, παιδί. Ναι, και γιατί σου λέει ότι αυτοί μπαίνουν μέσα για να γνωρίσουν. Όπως ένα site γνωριμιών. Δεν σημαίνει ότι όσοι άντρες υπάρχουν, υπάρχουν και τόσες γυναίκες. Οι ευκατάστατοι είναι λιγότεροι από αυτούς που θέλουν να τους ικανοποιήσουν οι ευκατάστατοι. Επίσης όμως, παιδιά, sugar daddy ή sugar mommy αντίστοιχα, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος σαν και εμένα, με μέτρια οικονομική κατάσταση, την οποία όμως θέλει να ξοδεύει τα λεφτά του. Ο παλιός κομμουνιστής να είναι. Ναι. Μπορεί όμως να μην ικανοποιεί το sugar baby, να πει αυτά είναι πολύ λίγα για μένα. Τι δώρα θα κάνει. Ναι, εδώ μιλάμε για πολλά ποσά. Ναι. Μεγάλα ποσά. Πάντως, παιδιά, εντάξει, τώρα πέρα από την πλάκα που κάνουμε, είναι κάτι πάρα πολύ θλιβερό. Είναι. Το ότι πλέον δηλαδή είμαστε και όσο περνούν τα χρόνια, πολλές κοπέλες θεωρούν φυσιολογικό και να πούμε ότι το πιο θλιβερό από όλα είναι ότι η ανεργία, τα επίπεδα ανεργίας είναι κάτι που έχουν οδηγήσει πάρα πολλές από αυτές τις κοπέλες, σύμφωνα με την έρευνα, να στραφούν προς τα εκεί, γιατί θεωρούν ότι δεν έχουν άλλη δουλειά. Επίσης, πολλές κοπέλες μπορεί να θεωρούν ότι αυτό δεν είναι κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με την ηθική τους, γιατί μπορούν να πούν ότι εγώ δεν κάνω κάτι ερωτικά με τους ανθρώπους αυτούς. Το διαπιστεύουν κιόλας τα σύρια, λέω, τα site αυτά. Ακριβώς. Και σου λέει, μπορεί να τον εκμεταλλεύουν οικονομικά, αλλά γίνεται εν γνώση του. Και όλο αυτό κάπως δεν έχω το μυαλό τους εξυγιαίνεται. Ναι. Ναι. Και είναι απίστευτο ότι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, αντί να κοιτάξουν συναισθηματικά τι θα μπορούσε να τους καλύψει, στρέφονται στο εξωτερικό. Γίνονται και μεγάλα τέτοια πάρτι, όπου πηγαίνουν, ξαναλέω, αναφορά μου είναι αυτό το ντοκιμαντέρ που είδα και πολύ πρόσφατα σε ένα κανάλι. Γίνονται πάρτι όπου πάνε οι μεγάλοι κύριοι, πάνε και τα κορίτσια, συζητάνε για τις ανάγκες τους. Δηλαδή, λέει η άλλη, ας πούμε, ότι εγώ σπουδάζω στο τάδε πανεπιστήμιο, χρειάζομαι τόσα χρήματα για το πανεπιστήμιό μου. Το θλιβερό δεν είναι μόνο το κομμάτι της μοναξιάς των ανθρώπων που έχουν τα χρήματα. Ναι. Το θλιβερό είναι το πόσο σημαντικά είναι τα υλικά αγαθά για τα πολύ νέα κορίτσια. Ναι. Δηλαδή, τι είναι διατεθειμένα να θυσιάσουν. Ναι. Το χρόνο τους, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο που δεν το καταλαβαίνουμε όταν είμαστε πιο μικροί, θυσιάζουν τον χρόνο τους και τον δίνουν σε έναν άνθρωπο μόνο και μόνο επειδή έχει χρήματα να τους προσφέρει. Αυτό για μένα είναι το πιο θλιβερό. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και τι αναλογία υπάρχει, συγγνώμη, σούγκαρ γυναίκες μεγάλες. Δεν το αναφέρει αυτή η έρευνα, δεν το ξέρω. Είναι σημαντικά στοιχεία αυτά, παιδιά, για αυτό που κάνουμε εδώ. Συγγνώμη, αυτός που βλέπουμε εδώ πέρα, αυτός δεν είναι αυτός που είναι στο Instagram ο πάρα πολύ γνωστός, που είναι παντρεμένος με αυτήν και περιμένουν και παιδάκι. Όχι αυτός, ούτε αυτός. Θα έρθει τώρα όπου να είναι η φωτογραφία του. Είναι όμορφος. Ούτε αυτός, ένας που είναι πάρα πολύ ωραίος κύριος. Με μια μελαχρινή κοπέλα. Με τη μελαχρινή κοπέλα που είναι η γυναίκα του. Αυτός. Γιατί... Όχι. Ούτε αυτός τώρα θα έρθει. Τώρα το νιώθω, έρχεται η φωτογραφία. Τι είναι αυτός που λέει αυτός. Νάτος, αυτός εδώ πέρα. Ναι, τι είναι αυτός. Αυτός, παιδιά, είναι ένας. Καλή, αυτός είναι. Ο κούκλος κύριος που κάνει αυτός τα χορευτικά. Αυτός είναι το πιο kinky άτομο, Ιταλός νομίζω. Ναι. Για χορευτικά. Δεν υπάρχει αυτός. Ναι, παιδί ωραίος, μου. Αυτός έχει για. Αυτός καταρχάς είναι τόσο ερωτευμένος. Δεν είναι sugar daddy αυτός. Αυτό λέω. Γιατί τον βλέπουμε αυτόν εδώ δεν πέρα για τον άνθρωπο. Αυτός είναι ένας τρελός Ιταλός νομίζω επιχειρηματίας, ο οποίος έχει για κατοικίδιο κροκόδιλο, υποπόταμο, ένας τελείως ακεντρικός. Ναι, ο οποίος είναι ζάμπλουτος. Κάνει TikTok με όλο το υπηρετικό προσωπικό. Οι οποίοι είναι όλοι ευτυχισμένοι στη δούλεψή του. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι σε κάτι θεόβιλες και κάνουν όλοι τσέγκαρ, τέγκαρ, τέγκαρ. Βρείτε τον λίγο. Το σκάφι είναι ζάμπλουτος. Γιατί μην περάσουμε και στο άλλο. Ο οποίος, παιδιά, όντως έχει μια πολύ νεαρή γυναίκα και περιμένουν και παιδί. Νομίζω δεν είναι σούγκαρ. Τώρα, ναι. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Αλλά μην περάσουμε στο άλλο άκρο, το ότι μια γυναίκα δεν σημαίνει ότι είναι με έναν άντρα μόνο για τα λεφτά του. Δηλαδή, ο άντρας αυτός δεν ξέρω πόσο χρονών είναι, αλλά
Καλά, είναι και ερωτεύσιμο και κούκλο. Δηλαδή αυτός δεν είναι ίσως και ο μόνο μεγάλο που μου αρέσει. Ναι. Και εμένα. Και εμένα, δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίος. Α, θα μπορούσε κάλλιστα να τον ερωτευτεί, δεν είναι παιδιά το. Για είναι τελείω τρελό το άτομο. Είναι τρελό τελείω. Είναι τάκινγκ τρελό. Ναι. Καταστασάραδε. Ναι, όχι, ναι, αυτοί περιμένουν ένα παιδάκι κάτω, τώρα. Και κάνουν TikTok με την έγκυο γυναίκα του. Με όλους κάνουν. Ναι, κάνει χορευτικά, είναι καταπληκτικός, παιδιά. Ναι, έχει τατουάζ παντού. Γυμνάζεται τρελά, έχει πολύ γέλιο, τρώει υπέροχα. Ζάμπλουτος, δεν ξέρει τι έχει. Δεν μπορούμε να τον βρούμε αυτόν. Πώς λέγεται, δεν ξέρω. Τον βρω εγώ, κάποιος μου τον έδειξε. Αχ, έχει πάρει, είναι στη γραμμή μας. Αχ, ναι. Ο γλυκός μου. Τζοβάνι, come sta. Δεν ξέρουμε ιταλικά, δεν μπορούμε να το πούμε. Τζοβάνι, μπικικίνι, πολύ λεπτό έχεις. Μπικικίνι, πολύ λεπτό έχεις. Πολύ λεπτό έχεις, μπικικίνια, τα μπικικίνια. Κάτι άλλο θέλω να πω. Α, ναι, επειδή εννοείται τρώμε πολύ κράξιμο και τα λοιπά, εγώ θα ήθελα αύριο, τι είναι, έχουμε, ναι. Αύριο θα ήθελα εγώ να δω πιο αναλυτικό στοιχείο. Πόσες είναι οι sugar mummies. Ναι, μπορούμε να ψάξουμε το βρούμε. Να ψάξουμε το βρούμε, ναι. Γενικά δεν ακούγεται ούτε καν σαν ορολογία. Ναι, πες ότι νίκησε και πάλι η αντρική ορολογία. Όπως λέμε, ο άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει το κούγκαρ. Αυτή είναι η αντίστοιχη. Το κούγκαρ δεν έχει φάση με λεφτά, unfortunately. Ναι. Έχει κάπως. Που λένε και στο χωριό μου. Έχει κάπως. No, cougar and milf, it's not. Κάπως έχει. It's just the old woman who needs sex and all that stuff. Εγώ θα γκουγκλάρω τώρα sugar mummies και αν βγει, βγήκε. Ποιος έχει θέμα μετά, κανείς. Κανείς. Sugar mummy. Πάντως, κοιτάξτε, να πω λίγο κάτι. Αυτό που είπε η Πινελόπη είναι το πιο οδυνηρό. Ότι με οδηγούν οι ανάγκες μου να βρω κάποιον, όχι πια μόνο από εφαρμογή, αλλά τώρα με λεφτά. Ναι. Και επιβεβαιωμένα ότι είναι όλα οκ. Okay. Βλέπεις, να τώρα πάλι ένα διπλό μήνυμα. Η ειλικρίνεια γίνεται παντιγέρα προς ποιον. Λέει το site, εγώ είμαι ειλικρινής, σου φέρνω πλούσιους άντρες και νεαρά κορίτσια, τελείως τυχαία, το 85% είναι αυτός ο συνδυασμός, το 90%, αλλά σας ξεκαθαρίζω τις σημαίες σας. Αγώνας ξεκινάει, get set on your marks, go. Όποιος πλούσιος πάρει όποια κοπέλα. Και επειδή βάλαμε την ειλικρίνεια μπροστά, εξυγιαίνεται όλο. Όχι βέβαια. Έτσι αισθάνονται. Αυτοί αυτό σου λένε. 22 εκατομμύρια άνθρωποι. Ναι. Μα παιδιά, στο ίδιο ντοκιμαντέρ που σας αναφέρω, δείχνει και την πάλη των κοριτσιών μετά από κάποια χρόνια να ξεφύγουν από αυτό το πράγμα. Ναι, το οποίο δεν είναι και εύκολο δεν να συμβεί. Δεν είναι καθόλου εύκολο υπάρχουν να συμβεί. Καλησπέρα, κορίτσια. Ναι. Τι κάνετε. Έλα, Χρυσάντη. Ο Ιταλός δεν είναι πάντως αυτή η φωνή. Επειδή έπεσε η γραμμή και δεν μπορώ να τον πάρω πίσω. Α, τον πάρω. Έχω το κινητό του. Για πες. Εντάξει. Εσένα ήθελα ούτως ή άλλως. Και επίσης, εγώ ήθελα να σου κάνω την πρόταση επίσημα. Τι είπε. Εγώ λέω, να σου κάνω την πρόταση επίσημα. Επίσημα, θα γίνει η πρόταση, θα γίνει η sugar mommy σου. Ναι, αυτό. Ποια λέξη ωραία, έχεις. Θα μου βρείτε και μία λέξη. Πάρα πολύ ωραία περνάμε. Θα μου βρείτε και μία λέξη τώρα. Μάλλον θα μου πείτε τι μπορεί να σημαίνει η λέξη απίκουπα. Πώς. Απίκουπα. Απίκουπα. Ναι. Πι, όλα είναι πι όπως Πινελόπη. Ναι. Απίκουπα. Μάλιστα. Πι με τι γράφετε. Με γιώτα. Αλλά όχι πάντα. Ξέραμε σίγουρα ότι το απίκουπα γράφεται με γιώτα. Απίκουπα. Απίκουπα. Απίκουπα θα σας πω εγώ τι είναι. Απίκουπα είναι μια καινούργια κατασκευή που είναι έτσι ένα super high γκατζετάκι που είναι αυτό το πι που έχουμε για να περπατάμε και είναι συνδεδεμένο πάνω και μια κούπα για να μπορείς να πίνεις κάθε φορά που το φέρεις στο πάνω. Είναι λεγόμενη απίκουπα. Το απίκουπα ουσιαστικά ήταν μικρότερο κράτος από την απικία. Ήταν μια νανοαπικία η οποία συντέλεσε πάρα πολύ στο να ανεξαρτοποιηθούν όλες οι πόλεις κράτη. Ναι, όχι παιδιά, το απίκουπα είναι σε παλιά στις τράπουλες υπήρχαν. Στις τράπεζες, στις τράπουλες υπήρχαν και άλλα χαρτιά τα οποία δεν υπάρχουν πια. Γιατί... το ωραιότερο ήταν. Γιατί αποφάσισαν τέλος πάντων να κάνουν κάποιες περικοπές. Και υπήρχε ένα άλλο σηματάκι, η απίκουπα, που ήταν η καρδούλα ανάποδα. Τέλειο. Για δεν θα οριμάσουμε ποτέ. Η απίκουπα, για γνωστή. Χρυσάνθη. Ωραία. Πέθανε. Το απίκουπα. Ναι. Τα λέτε όλα απίκουπα, να σας πω. Τα λέτε όλα ανάποδα. Και ρίχτε και τίτλο, διαρροπώ. Πέτυχα ένα κομμάτι όμως. Ποιο. Ανάποδα. Είπα, ναι. Καρδιά ανάποδα. Καλά, μη χαίρεσαι. Είναι βλακία αυτό που λέω. Δεν είναι βλακία. Είπες ανάποδα την τράπουλα. Απίκουπα. Τα λες απίκουπα. Τα λες ανάποδα. Μου τα λες κέρκυρα και μου τα λες ανάποδα. Μου τα λες μπερδεμένα. Τα έκανες ανάποδα. Ανάποδα. Σολέτ, τέλος. Μου τα λες ανάποδα, απίκουπα. Μήπως άμα το διαβάζεις ανάποδα. Παιδιά, είναι καρκινική, πώς λέγεται, επιγραφή.
Όχι, είναι απόκυπα. Όχι, απόκυπα. Αυτό που είναι αυτή η λεξούλα. Κέρκυρα, Κέρκυρα. Κέρκυρα, Κέρκυρα. Α, τι μου τα λες, απίκουπα. Ναι. Απίκουπα είναι και για τραγουδάκι πάντως. Απίκουπα, απίκουπα. Απίκουπα, απίκουπα. Με αύριο θα είμαστε πάλι εδώ πέρα τελευταία μέρα της εβδομάδας. Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά. Τέλος το The Booth. Από αύριο πάλι 3 και 10 και 13 και 14 θα είμαστε κοντά σας. Και 12 και 11 και 10 και 9 και 8 και 7. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια.